Χαίρετε κυρίω αγαπητοί μου ακροατές. Χαιρόμαστε για την ιδιαίτερη ανταπόκριση την οποία είχαμε στην τελευταία μας εκπομπή αναφερόμενη στους Αγίους της Γερμανικής Κατοχής του Παρισιού, στους Ορθόδοξους Αγίους οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στα στρατόπεδα της ναζιστικής Γερμανίας. Αναφερθήκαμε στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα και στον Άγιο Δημήτριο τον Ιερομάρτυρα Κλεπινίν και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε σε αυτό το σύντομο αφιέρωμά μας στους Αγίους που πολέμησαν τον ναζισμό, αντιστάθηκαν και μαρτύρησαν στα χέρια των εχθρών της πίστεως αλλά και της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου. Θα ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το μικρό και σύντομο αφιέρωμά μας, το οποίο πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται υπό διαμόρφωση, καθώς διαρκώς έρχονται καινούργια στοιχεία στην ιστορική επιφάνεια που αφορούν τους Ορθόδοξους Αγίους που μαρτύρησαν κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, σήμερα θα ομιλήσουμε για τρεις Αγίους, τον Άγιο Επίσκοπο Μοραβίας Γόρασδο, τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Περάτζε και τον ιατρό φοιτητή μάλλον ιατρικής Αλέξανδρο Σμορέλ. Και οι τρεις έχουν ενταχθεί στο επίσημο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Άγιο Επίσκοπο Μοραβίας και Πάσης Σιλεσίας, δηλαδή Τσεχίας, τον Γοράσδο Παβιούκ. Ο άνθρωπος αυτός καταγόταν από την περιοχή της Σιλεσίας και το όνομά του το κοσμικό ήταν Ματθαίος. Γεννήθηκε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ουσιαστικά και ανατράφηκε με τις Ρωμαιοκαθολικές αρχές. Έγινε και ιερέας, καθώς από το 1879 που γεννήθηκε στην Πράγα, σύντομα προχώρησε στο ιερατικό στάδιο αφού έλαβε την κατάλληλη μόρφωση. Όταν έφτασε ο κατάλληλος καιρός και επέκτηνε τις σπουδές του και σε άλλες χώρες και φυσικά στο Πανεπιστήμιο του Βατικανού, διαπίστωσε πως πολλά πράγματα τον έφερναν κοντά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, στις αρχές του 20ου αιώνα, απευθύνθηκε στον Ορθόδοξο Επίσκοπο της περιοχής της Τσεχίας και Σλοβακίας, Δοσίθεο, πρώην Ρωμαιοκαθολικό και αυτόν, ο οποίος ανήκε στο Πατριαρχείο της Σερβίας. Κανείς μέχρι τότε δεν είχε αναλάβει από τον Ορθόδοξο χώρο να στείλει σε μια απολύτως καθολική, ρωμαιοκαθολική χώρα ιεραποστόλους προκειμένου να μεταστρέψει ανθρώπους στην Ορθοδοξία. Η ανάγκη λοιπόν μεταστροφής ή καλύτερα επιστροφής στην πατρογονική πίστη προήλθε μέσα από τους ανθρώπους της ρωμαιοκαθολικής κοινότητας. Η γνωριμία του με τον Μητροπολίτη Δοσίθεο του αποκάλυψε τους θησαυρούς της Ορθοδοξίας, αλλά ακόμα δεν είχε οριμάσει η απόφαση για προσχώρηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Έτσι, σε μια προσπάθεια ανανεωτικής κίνησης μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, μαζί με άλλους επιφανείς κληρικούς της περιοχής της Πράγας και γενικότερα της Τσεχίας, απευθύνθηκαν στον τότε Πάπα ζητώντας το απλούστερο, δηλαδή να τελείται η Θεία Λειτουργία στα τσεχικά, κάτι το οποίο δεν γινόταν για όλο τον κόσμο, η Θεία Λειτουργία γινόταν απαραίτητος και μόνο στα λατινικά, στους απανταχού Ρωμαιοκαθολικούς, με αποτέλεσμα να εισπράξει μία μεγάλη και επίμονη άρνηση, όπως επίσης και όλα τα στοιχεία τα οποία ζήτησε προκειμένου να ανεβάσει το πνευματικό επίπεδο της ενορίας, της εκκλησίας, των ανθρώπων τέλος πάντων που τον ακολουθούσαν. Γύρισε απογοητευμένος, αλλά και πιο σίγουρος για τη στροφή του στην Ορθοδοξία, η οποία έγινε το 1919. Μαζί με την ενορία του και άλλες ενορίες φίλων κληρικών,
και ένα σύνολο 800.000 Τσέχων που ήθελαν μια ανανέωση και αναζητούσαν τις πηγές της πίστεως, μετεστράφησαν στην Ορθοδοξία, βαπτίστηκαν, εχρίστηκαν και έγιναν πλέον πίμνιο του Πατριαρχείου της Σερβίας υπό τον Μητροπολίτη Δοσίθεο. Σύντομα όμως, ο Πατριάρχης Σερβίας Δημήτριος, ένας μάρτυρας Πατριάρχης, ο οποίος οδηγήθηκε αργότερα από τους Γερμανούς και στον Ταχάου, μεγάλη μορφή της Εκκλησίας, σπουδαία μορφή, ο Πατριάρχης Δημήτριος του επρότεινε να τον χειροτονήσει επίσκοπο Τσεχίας, Μοραβίας και να αναλάβει ξανά πάλι την αναμόρφωση της Εκκλησίας, την οποία είχαν ιδρύσει οι Άγιοι εις Απόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος από το Βυζάντιο κατά τον 9ο αιώνα. Πράγματι, μετά από πίεση, αλλά και αποδεχόμενος πλήρως την Βουλή του Θεού, χειροτονείται επίσκοπος Σιλεσίας και παίρνει το όνομα του Αγίου Γοράζδου, του πρώτου μαθητού των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, και οργανώνει την επισκοπή του με βάση πλέον τα ορθόδοξα πρότυπα. Δεν ήταν εύκολη αυτή η προσαρμογή, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που τον ακολούθησαν σε αυτή την κίνηση σύντομα τον εγκατέλειψαν, γιατί θεώρησαν πως ήταν η Ορθοδοξία πολύ ασκητική, πολύ βαριά και πολύ δύσκολη, και επέστρεψαν και πάλι στον καθολικισμό. Παρά τις απογοητεύσεις, παρά τις δυσκολίες, συγκέντρωσε το Ορθόδοξο Πίμνιο και οργάνωσε το πίμνιό του κατά τα πρότυπα των Αγίων Πατέρων, με συχνές, πυκνές και κατανυκτικές ακολουθίες, τις οποίες πάντοτε ο ίδιος ως επίσκοπος προείστατο μαζί με τους ιερείς του, και ταυτόχρονα με ιδιαίτερη επιμέλεια στην αλληλοβοήθεια και στην αγάπη προς τον πλησίον. Είχε αρχίσει να θεμελιώνεται μία εκκλησία πρότυπο, μέχρι ότου η Τσεχοσλοβακία υπετάγει στην ναζιστική Γερμανία και επευλήθηκε η γερμανική κατοχή. Ο επίσκοπος πρωτοστάτησε στον αγώνα διάσωσης των Εβραίων της περιοχής του, αλλά και όλων των ανθρώπων που οι ναζιστικές αρχές κατηγορούσαν για αντιστασιακή δράση. Η δράση του, παρά το ότι ήταν γνωστή, δεν ήταν όμως αποδεικταία, με αποτέλεσμα μόνον κάποιος προδότης να δημιουργήσει θέμα στον επίσκοπο και να βρεθεί σε δύσκολη θέση. Αλλά η δυσκολία προέκυψε από αλλού. Το 1942 και συγκεκριμένα μέσα στο καλοκαίρι, κάποιοι αντιστασιακοί έκαναν μία πράξη αντίστασης και φωνεύθηκε ο αντιπρόσωπος του Ράιχ, ο πολιτικός δηλαδή προϊστάμενος, απεσταλμένος του Χίτλερ, στην Τσεχοσλοβακία. Οι άνθρωποι αυτοί εντοπίστηκαν από τις αρχές και πριν προλάβουν να τους συλλάβουν, ταμπουρώθηκαν στην υπόγεια κρύπτη του Καθεδρικού Ορθόδοξου Ναού, στον οποίο λειτουργούσε ο Άγιος Γοράζδος. Όταν έγινε γνωστό στις αρχές αυτό το γεγονός, ο επίσκοπος ζήτησε από τους ιερείς να απέχουν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, και εφόσον οι οχυρωμένοι στην κρύπτη του ναού αντιστασιακοί είχαν καταδικαστεί σε θάνατο, επήγε ο ίδιος στις γερμανικές αρχές και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών, ώστε και οι ιερείς του να μην ταλαιπωρηθούν και οι αντιστασιακοί να φύγουν ελεύθεροι, και ο ίδιος δηλαδή ζήτησε να καταδικαστεί και να εκτελεστεί στη θέση των ανθρώπων που είχαν δημιουργήσει το πρόβλημα. Αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί, να βασανιστεί και να του φεκιστεί, μάλλον συγγνώμη, ενώ ήταν κανονικά η ποινή να του φεκιστεί, αυτός εκτελέστηκε δι' αποκεφαλισμού. Είναι φοβερό και από τις σπάνιες περιπτώσεις μάλιστα. Και στις 4 Σεπτεμβρίου του 1942, πράγμα που γέμισε σε απίστευτο πόνο τους Ορθόδοξους πιστούς,
αλλά δυστυχώς δεν μετρίασε και τα μαρτύρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Τσεχίας, η οποία εκβάθρων κυριολεκτικά εκθεμελιώθηκε και διαλύθηκε. Πολλά μέλη της θεωρήθηκαν εχθροί των αρχών, εκτελέστηκαν και εξαιτίας της καταδίκης του Αρχιεπισκόπου τους, οι άνθρωποι κυριολεκτικά έχασαν τη δυνατότητα παρουσίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη χώρα τους. Ο Άγιος Γοράσδος ήταν ένα πρότυπο αυτοθυσίας, γνησίου καλούπιμένος, ο οποίος έθεσε την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Και να σημειωθεί ότι δεν ανήκε ποτέ σε αυτήν την παράδοση. Τη γνώρισε, αυτή στιγμή ήρθε σε επαφή και ασπάστηκε την Αγία Ορθοδοξία. Κατά το πρότυπο του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου, τους οποίους αμφιβάλλω και αν γνώριζε την ύπαρξή τους, αλλά όμως εκκληρονόμησε το φρόνημά τους μέσα από την Ορθόδοξη πίστη του. Ο δεύτερος είναι ένας νέος κληρικός της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε πολλές και εξαιρετικές αποστολές από την Εκκλησία του. Γεννήθηκε το 1891 στην Τυφλίδα της Γεωργίας. Το όνομά του ήταν Γρηγόριος Περάτζε. Για την παιδική και νεανική του ηλικία γνωρίζουμε μόνον ότι έλαβε εξαιρετική για την εποχή εκείνη μόρφωση και σύντομα ήταν ένας από τους νεαρότερους καθηγητές του Πανεπιστημίου της περιοχής του, της πατρίδας του, από την οποία εκπατρίστηκε και μεταφέρθηκε στην Δυτική Ευρώπη μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων και την προσάρτηση της Γεωργίας στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών. Στο Παρίσι ανέλαβε την έδρα του καθηγητού στο Ρωσικό Σεμινάριο του Αγίου Βλαδιμίρου, ενώ διεύρυνε τις σπουδές του, καθώς τα ενδιαφέροντά του ήταν φιλολογικά, γλωσσολογικά και μελετούσε τις αρχαίες γλώσσες, παράλληλα με τη θεολογία και παράλληλα με την μοναστική του αφιέρωση. Χειροτονήθηκε άγαμος κληρικός, αρχιμανδρίτης, στην Ρωσική Ενορία της Αγίας Νίνας των Παρισίων και εκεί συνέχισε την δράση του περιθάλποντας τους Ρώσους εμιγκρέδες μετανάστες που έφευγαν από την κομμουνιστική κοινωνία για να έρθουν στο Παρίσι και να ξαναστήσουν τη ζωή τους από την αρχή εν μέσω πολλών δυσκολιών, όπως είχαμε αναφερθεί και στον βίο της Αγίας Μαρίας Κουμτσόβα. Όταν οι γνώσεις του τον κατέστησαν γνωστό σε όλες τις ορθόδοξες χώρες και τα ορθόδοξα πανεπιστήμια της εποχής εκείνης, εκλήθη στο Ορθόδοξο Σεμινάριο Πανεπιστήμιο της Εκκλησίας της Πολωνίας για να παραδίδει μαθήματα. Εκεί ακριβώς τον βρήκε και ο πόλεμος και τον έκαμε να κινείται μεταξύ Παρισίων και στις περιόδους των διακοπών να έρχεται στην Πολωνία προκειμένου να παραδίδει μαθήματα Ορθοδόξου Θεολογίας. Όταν πλέον ο πόλεμος έγινε καθολικός και επευλήθη σε όλη την Ευρώπη και στην περιοχή και στην Πολωνία, η γερμανική κατοχή, πρωτοστάτησε και αυτός στη διάσωση Εβραίων, αλλά όμως συνέχιζε παράλληλα και τα ιερατικά του καθήκοντα και τα διδακτικά του καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας. Εκεί και συνελήφθη. Οδηγήθηκε στο Auschwitz, που ως γνωστόν βρίσκεται στην Πολωνία και στο οποίο μαρτύρησαν εκατοντάδες, χιλιάδων και εκατομμύρια άνθρωποι. Σε μία ανταρσία των κρατουμένων, οι αρχές, αδιακρίτως, χωρίς να γνωρίζουν τους ενόχους, όρισαν πολλούς Εβραίους και άλλους κρατουμένους οικογενειάρχες να οδηγηθούν στα κρεματόρια σε ξαφνικό θάνατο και σε κάψιμο και ο Άγιος Γρηγόριος εκείνη τη στιγμή βγήκε μπροστά λέγοντας πως αυτός ανέλαβε την ευθύνη
αυτού του εγχειρήματος και ότι αυτός ήταν ο επικινητής και δεν έπρεπε κανείς άλλος να υποφέρει παρά εκείνος να εκτελεστεί. Δηλαδή έδωσε τη ζωή του για τους άλλους, ένας άνθρωπος που θα αποτελούσε ίσως μια ελπίδα, χρυσή ελπίδα για την εποχή του, για την μόρφωση, για τη γνώση, για τη θεολογική παιδεία, θυσίασε τα πάντα για να σωθούν οικογενειάρχες, Εβραίοι και μη κρατούμενοι από τα χέρια των Γερμανών. Δεν περίμεναν οι σφαγείς του να τον ρίξουν στην πυρά μαζί με τους άλλους, παρά εκεί μπροστά ενώπιον όλων τον έκαψαν ζωντανό και έγινε ένα ολοκαύτωμα, ολόκληρος, θυσία ευπρόσδεκτη στον Κύριο της δόξης. Ένας επίσης μεγάλος μάρτυρας και Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας που μαρτύρησε από χέρια δυστυχώς και αυτός κάποιον που ονομάζονταν χριστιανοί. Ο τρίτος είναι ένας νεαρός φοιτητής της ιατρικής, ο Αλέξανδρος Σμορέλ. Γεννήθηκε στην Ρωσία από Γερμανό πατέρα και Ρωσίδα μητέρα. Έλαβε όλη την ρωσική ευλάβεια και πίστη στην Ορθοδοξία, καθώς ακολούθησε το δόγμα της μητέρας του και παρέμεινε πιστός και συνειδητός Ορθόδοξος από τα παιδικά του κιόλας χρόνια. Η ευσέβειά του, η προσευχή του και η πνευματική ζωή τον χαρακτήριζαν. Ο πατέρας του μετά τα γεγονότα της Οκτωβριανής Επανάστασης επέστρεψε στην πατρίδα του τη Γερμανία και εγκαταστάθηκε στο Μόναχο. Μετά από λίγο καιρό, όταν πλησίαζε στις παραμονές για να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο, ο Αλέξανδρος έχασε και την Ορθόδοξη Ρωσίδα μητέρα του. Ο πατέρας του παντρεύτηκε μια Γερμανίδα που θέλησε στα παιδιά της που θα έκανε με τον Γερμανό σύντροφό της να ακολουθήσουν το Ρώμα Καθολικό Δόγμα, ενώ ο Αλέξανδρος παρέμεινε πιστός στην Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι τέλους. Στο Πανεπιστήμιο άρχισε να οργανώνει πυρήνες φοιτητών όταν πλέον είχε επικρατήσει το ναζιστικό καθεστώς, με το οποίο ουδέποτε συμβιβάστηκε. Άρχισε να διοργανώνει πυρήνες, όπως είπαμε, φοιτητών και άλλων προβληματισμένων ανθρώπων υπό την μυστική οργάνωση Λευκό Ρόδο, με έμβλημα το άσπρο τριαντάφυλλο. Αυτή η οργάνωση είχε σαν σκοπό πρώτα να ενημερώσει τον λαό που αντιδρούσε στις πρωτοβουλίες του Ράιχ και στην απάνθρωπη πολιτική των ναζιστών με βάση τις εντολές του Ευαγγελίου. Έτσι διασώζονται πολλές προκηρύξεις τις οποίες διένεμε με μυστικό τρόπο και ουσιαστικά εξ όσων γνωρίζουμε από ιστορικής καθαρά απόψεως ήταν η μόνη οργανωμένη κίνηση ενάντια στο Τρίτο Ράιχ κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής με τέτοια ευρύτητα. Νέοι άνθρωποι από το Πανεπιστήμιο, πιστοί άνθρωποι της Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής, άνθρωποι οι οποίοι διαπνέονταν από μια πηγαία αγάπη, μια ηθική, έναν ανθρωπισμό, βρήκαν στις προκηρύξεις του Αλεξάνδρου τον ιδανικό προσανατολισμό σε ένα δύσκολο περιβάλλον που όλα τα άσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, γιατί μην ξεχνούμε ότι οι Γερμανοί που αντιδρούσαν στον Χίτλερ ζούσαν μια δεύτερη και χειρότερη ίσως σκλαβιά μέσα στην εποχή του, ζώντας στον απόλυτο παραλογισμό, όπου οι περισσότεροι είτε αναγκασμένοι είτε έχοντες υποστεί μια πλήση εγκεφάλου ακολουθούσαν το παράλογο καθεστώς των ναζιστών και περιέπλεκαν διαρκώς τη χώρα τους, τη μεγάλη ένδοξη και ιστορική χώρα της Γερμανίας, σε πολεμικές περιπέτειες και σε έναν επεκτατισμό χωρίς όρια και κυρίως χωρίς προοπτική ή μάλλον με καταστροφική προοπτική. Γρήγορα όμως η δράση έγινε γνωστή, η οργάνωση προδόθηκε και ο Αλέξανδρος Σμορέλ ευρέθηκε στα γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, βασανιζόμενος και αυτός και η σύντροφή του, περίπου 20.000 σε όλη τη Γερμανία, τουλάχιστον αυτοί που συνελήφθησαν,
βρέθηκαν να ταλαιπωρούνται μαζί με τους υπόλοιπους Εβραίους, Αθήγανους, κομμουνιστές και όσους μαρτύρησαν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, παραδίδοντας και αυτός την Αγία Ψυχή του στον Κύριο και Θεό μας. Βλέπετε λοιπόν πως η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία με την ματωμένη ιστορία της, με τους μάρτυρές της, καταβγάζει όλη την ανθρώπινη ιστορία, όλη την ιστορία της Ευρώπης και τη σύγχρονη. Έχει γίνει λόγος για το ρόλο της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού γενικότερα στην ανοχή προς τα ναζιστικά εγκλήματα, αλλά όσοι τα λέγουν αυτά αγνοούν ίσως αυτούς τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας, που δεν είναι οι μόνοι, αλλά πάρα πολλοί ακόμη, χιλιάδες και εκατοντάδες, που σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη έδωσαν μαρτυρία πίστεως και θυσίας. Κανείς εκ των Αγίων μας δεν ενθάρρυνε την ένοπλη αντίσταση και τον φόνο. Μάλιστα, ο Σμορέλ, όταν ίδρυσε την οργάνωση, εστάλθηκε στο ρωσικό μέτωπο. Και στο ρωσικό μέτωπο έκανε αντιναζιστική προπαγάνδα, λέγοντας και διακηρύσσοντας ότι δεν μπορεί να σκοτώνει, σαν Ορθόδοξος που είναι, ούτε τους Ρώσους που είχε απέναντί του Ορθόδοξους αδελφούς, αλλά ούτε και τους Γερμανούς, ούτε και οι Γερμανοί θα έπρεπε να σκοτώνονται, και έτσι τον έβαλαν σε υγειονομική υπηρεσία. Ήταν λοιπόν μάρτυρες της ειρήνης, της αγάπης, της καταλλαγής, και απεχθάνονταν όλη αυτή την αντίθεη, αντιχριστιανική και απόλυτα μισόχριστη θεωρία του ναζισμού. Τα είπαμε αυτά και αναφέραμε αυτά τα πρότυπα της αρετής και της μαρτυρίας Χριστού για έναν και μόνο λόγο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ας μου επιτραπεί να πω έτσι σαν σχόλιο αυτό το γεγονός, είναι το μόνιμο θύμα των περιστάσεων και των δυσκολιών αυτού του κόσμου. Όσα μέρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας βρέθηκαν απέναντι στο Ισλάμ, όσοι αντιστάθηκαν στον ναζισμό, όσοι αντιστάθηκαν στην καταπίεση, πρόσφεραν εκατόμβες θυμάτων. Και αναφέρομαι ειδικά στα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι με πίστη και αφοσίωση στο Ευαγγέλιο και στην Εκκλησία της Ελευθερίας και της Αναστάσεως, κράτησαν ζωντανή την ελπίδα για όλο τον κόσμο. Δεν έχει γίνει γνωστή αυτή η προσφορά. Δεν έχει εκτιμηθεί όπως θα έπρεπε από την παγκόσμια κοινωνία. Το αντίθετο μάλιστα, βλέπουμε πως η Αγία Ορθόδοξη πίστη μας βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο των αρνητικών εξελίξεων και της αρνητικής επιρροής του σύγχρονου κόσμου. Ας βοηθήσει ο Θεός πάντοτε να κρατάει η πίστη μας αυτό το αγωνιστικό φρόνημα, να έχει πιστούς με πνεύμα θυσίας, αυτοθυσίας, να πεθαίνουν οι Ορθόδοξοι πιστοί για να ζει ο κόσμος, για να ζουν οι υπόλοιποι, μόνο και μόνο γιατί αυτό έκανε ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, Κύριος Ιησούς, θυσιαζόμενος, αυτοθυσιαζόμενος, για να ζήσει ο κόσμος από το άχρωτο σώμα του και το αίμα του. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, ας ζητούμε τις μεσητείες αυτών των συγχρόνων Αγίων, του Αγίου Γοράζδου Επισκόπου Βοημίας, του Αγίου Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Περάτζε και του Αγίου Φοιτητού και Ιδρυτού της Ομάδας Λευκό Ρόδο Αγίου Αλεξάνδρου Σμορέλ, έχοντας σαν ζωντανό πρότυπο σε εποχές αρνήσεως όλους αυτούς τους Ορθόδοξους αληθινά αντιστασιακούς. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαριτώνει. Χαίρετε εν Κυρίω.